Δημήτρη, μια εβδομάδα προπονήσεων στο ΠΑΟΚ με νέο προπονητή. Πρώτες εντυπώσεις, πρώτες σκέψεις, κάτι που μπορεί να σου έχει κάνει έτσι ιδιαίτερο κλικ. Εντάξει, σίγουρα όταν αλλάζει προπονητή σε μια ομάδα αλλάζουν σχεδόν όλα. Και ο προπονητής θέλει να περάσει τη φιλοσοφία του μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Από εκεί πέρα δουλεύουμε όλοι πολύ σκληρά ώστε να αφομοιώσουμε αυτά που θέλει να μας περάσει και να εμφανιστούμε έτοιμοι στα προγραμματικά της Champions League. Ήταν ένα σοκ λίγο η αλλαγή του προπονητή. Κατά ψέματα και φάνηκε και στα πρόσωπά σας στις πρώτες μέρες. Ήσασταν λίγο σοκαρισμένοι, έτσι δεν είναι, αλλά μέρα με τη μέρα είστε και καλύτερα. Εντάξει, σίγουρα όταν δεν περιμένεις κάτι τέτοιο, έρχεται μια μέρα και ο προπονητής σου φεύγει μετά από πολλές επιτυχίες. Σίγουρα παθαίνεις ένα σοκ. Έγινε γρήγορα η αντικατάστασή του, αυτό είναι πολύ καλό και πιστεύω όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Στο τακτικό κομμάτι είναι αρκετές οι αλλαγές, πολλά πράγματα που πρέπει να κάνετε σε μικρό χρονικό διάστημα. Πώς το βιώνεις κάθε μέρα? Είναι αρκετές οι αλλαγές σίγουρα, είναι διαφορετικός προπονητής, διαφορετική φιλοσοφία, άλλο ποδόσφαιρο, ειδικά στην επίθεση υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις. Από εκεί πέρα στην άμυνα είναι πάνω κάτω τα ίδια, διότι η άμυνα είναι κοινή σχεδόν σε όλα τα συστήματα. Οπότε εντάξει, η επίθεση είναι λίγο που θα μας πάρει περισσότερο χρόνο. Από αυτό που είδαμε ότι έπαιζε στην πλάγκα και κάποιες ασκήσεις που σας έβαλε εδώ πέρα, ο αριστερός, ο μπακ, δηλαδή εσύ, έχει μια ιδιαίτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη της ομάδας. Είναι αυτός που ουσιαστικά μεταφέρεται στη μεσαία γραμμή, είναι αυτός που μάλλον έχει τις περισσότερες οδηγίες. Είναι έτσι ή μας φάνηκε απλά? Εντάξει, ψέματα μέχρι τώρα φιλικά το σύστημα που παίζουμε αυτό δείχνει. Δεν είναι κάτι σταθερό όμως, είναι ανάλογα κάποιες περιπτώσεις όταν παίρνουμε την μπάλα, πώς θα κυκλοφορήσει η μπάλα και ανάλογα υπάρχουν, γίνονται κινήσεις στην επίθεση ώστε να ανοίξουν οι χώροι. Όλοι οι παίκτες έχουν μεγάλη συμμετοχή στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί προπονητής θέλει συμμετοχή από και τα δύο μπακ και από ακόμα και τα στόπερ στην επίθεση. Δημήτρη, ο κόσμος αυτό που ρωτάει ως πρώτο βασικό ερώτημα είναι αν ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος για τα προκριματικά του Champions League. Εσύ βλέπεις ότι υπάρχει μια υποδομή από πέρυσι ότι παρά την αλλαγή του προπονητή δεν θα χάσει η ομάδα την σταθερά της? Τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό? Πιστεύω η ομάδα θα είναι έτοιμη, δεν έχουν γίνει τρομερές αλλαγές στο ρόστερ, τα παιδιά που ήρθαν φαίνονται έτοιμα να βοηθήσουν και νομίζω με την καλή δουλειά που γίνεται και την καθημερινή προσπάθεια από τους παίκτες και από τον κύριο προπονητή, η ομάδα θα είναι έτοιμη. Δημητρή, ο Ροντρίγκο αποκτήθηκε για το δεξί άκρο της άμυνας, τον έχουμε δει στις τελευταίες προπονήσεις και εσύ φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Πώς το βλέπετε αυτό το δίδυμο με τον Ροντρίγκο και οι δύο για μία θέση και γενικότερα τη συνεργασία σας? Ναι, αγωνίζεται και στο αριστερό άκρο της άμυνας ο Ρόντρι. Από εκεί πέρα δεν γίνεται σε μια ομάδα να υπάρχει μόνο ένα αριστερό μπακ. Έτσι είναι, υπάρχει ανταγωνισμός και αυτό είναι καλό γιατί βοηθάει και τους δύο παίκτες να γίνονται καλύτεροι. Όποιος είναι πιο έτοιμος και σε καλύτερη κατάσταση θα παίξει. Ήρθες στα μέσα της περίοδου. Τώρα είναι ουσιαστικά η πρώτη προετοιμασία σου επιστρέφοντας στον ΠΑΟΚ. Αισθάνεσαι ότι πλέον έχεις 100% την ετοιμότητα να δείξεις αυτό που μπορείς να βγάλεις μέσα στο γήπεδο? Σίγουρα, ήδη νιώθω πολύ διαφορετικός από πέρσι. Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα που κυνηγάει το πρωτάθλημα στα τέλη της χρονιάς, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπήρχε το κύπελο, υπήρχαν πολλά πράγματα που πρέπει να αφομοιώσω γρήγορα, την τακτική του κ. Τσέσκου, που ήταν διαφορετική από αυτή που έπαιζε στον Ατρόμητο και ήταν κάπως μαζεμένα για μένα, τώρα νιώθω πολύ πιο έτοιμος. Πνευματικά, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είχες μια μικρή συμμετοχή, αλλά και την κατάκτηση του κυπέλλου που ήσουν βασικός, αισθάνεσαι πολύ πιο δυνατός πλέον? Ναι, σίγουρα πήρα αυτά τα λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα, όπως είπες, έπαιξε τον τελικό κυπέλλου, η ομάδα κέρδισε, δέχτηκε γκολ. Πήρα δόση ψυχολογίας, όπως λέμε. Και νομίζω φέτος, όπως είπε και πριν, φαίνομαι και αισθάνομαι ακόμα καλύτερα από πέρσι. Μας είπε ο Πέλκας ότι μπορεί τα πιο σημαντικά παιχνίδια της επόμενης χρονιάς να είναι τα πρώτα. Στα προκριματικά του Champions League. Πόσο πιεστικό έτσι φαίνεται, ακούγεται αυτό? Υπάρχει η πίεση διότι η ομάδα δεν έχει πει ποτέ στους ομίλους Champions League και αυτός είναι ο μεγάλος στόχος. Και όταν είναι τόσο κοντά, δηλαδή σε ένα μήνα σχεδόν παίζουμε το παιχνίδι, εντάξει, σίγουρα το έχεις στο μυαλό σου, όλοι οι παίκτες και οι προπονητές δουλεύουμε γι' αυτό. Και αν ξεκινήσουμε καλά και πάνε όπως πρέπει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, νομίζω θα κυλήσει όπως πρέπει και τα πρωταθλήματα του κυπέλλου. Σας είπα, προπονητής, ότι δουλεύετε για το Champions League. Είναι τόσο διαφορετική προσέγγιση ποδοσφαιρική ανάμεσα σε παιχνίδια Champions League και ελληνικού πρωταθλήματος? Και δεν γράψαμε ότι αυτό μας φαίνεται όλους, ότι άλλο πράγμα είναι το ένα, σαν να είναι άλλο άθλημα ουσιαστικά. Σίγουρα ήταν από τα προβληματικά και όλα θα παίξει με πρωταθλήτρες ομάδες άλλων χωρών. Σίγουρα το επίπεδο είναι πολύ ανώτερο, θα χρειαστεί να προσαρμόσεις τακτικές σου αναλόγως. Θα παίξεις το ελληνικό πρωτάθλημα που οι ομάδες που μπορούν να συγκοντράρουν δεν είναι πολλές. Σίγουρα θα προσαρμοστείς και εκεί ανάλογα για να παίξεις πιο επιθετικά και να ανοιχτείς. Πλησιάζουμε στην κλήρωση. Υπάρχει προτίμηση αντίπαλος? Μήπως υπάρχει ένας γενικός κανόνας Άγιαξ να μην είναι και όπως από τους υπόλοιπους πέσει ο okay. Εντάξει, σίγουρα δεν θα θέλαμε να
να τύχουμε τον Άγιαξ, αλλά από εκεί πέρα αν συμβεί αυτό δεν έγινε κάτι, ποδόσφαιρο είναι, όπως ο Άγιαξ πέρσι έκανε τέτοια πορεία στο Champions League, γιατί να μην κάνουμε συνέκληση να περάσουμε τον Άγιαξ. Δεν νομίζω ότι είναι σίγουρα φόβητρο, αλλά δεν θα θάψουμε και μαύρα. Δεν το συζητήσατε με τον Λιμιό που ζήτησε Άγιαξ? διαφωνούμε λίγο, διαφωνούμε λίγο με τον Λιμιό, ναι. Μουσικά διαφωνείτε, στους διαφωνείτε, υπάρχει κάποιος που συμφωνείτε? Μουσικά διαφωνούμε εντελώς, στην αλήθεια, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ τώρα γιατί είναι μεγάλη στιγμή. Ευχαριστούμε.